Εκδήλωση της αδελφότητας των Οφικαλίων του Οικουμενικού Θρόνου Παναγία Υπαμακάριστος προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκαν η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Θανάσης Μαρτίνος, ενώ στην εκδήλωση παρέστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, πλήθος αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κοινωνικών φορέων, πολιτικών, κληρικών και λαϊκών εκλεκτών προσκεκλημένων. Εν επιγνώση ότι ουδέν έχομεν ο ου και λάβομεν, ότι τίποτε εις την ζωή μας δεν είναι ειδικόν μας κατόρθωμα, αλλά τα πάντα είναι δώρον της Θείας Χάριτος. Με την πολυετή και πολυδιάστατη δράση σας έχετε αναδειχθεί όχι μόνο σε θρησκευτικό ηγέτη διεθνούς ακτινοβολίας, αλλά και σε στυλοβάτη του ελληνισμού, της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Άνθησε μέσα σας ο σπόρος της αγάπης προς τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από φιλή, ανεξάρτητα από θρησκεία. Και ακόμα σας οδήγησε πολύ νωρίτερα από πολλούς άλλους ηγέτες να κινητοποιηθείτε για την προστασία της φύσης, αλλά και πιο πρόσφατα να ανταποκριθείτε αμέσως στην ανάγκη να προστατευτεί η υγεία και η ζωή μέσα από τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Χαιρετισμό απίφθηναν επίσης ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους Άρχον Έξαρχος Θανάσης Μαρτίνος και ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, γέννημα θρέμα της Βόρειας Ελλάδας, του Αγίου Όρους και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος μίλησε για την κοινωνική προσφορά του Πατριάρχη. Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημεριδών Αθηνών, Μαρία Αντωνιάδου, έκλεισε με ψαλμωδίες των μελών του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως.